αποθέματος από Μακεδόνων, Μακεδόντσι, Μακεδόνων όπως το που καλούνται πολιτικών προσφύγων, δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι όπως το όνομα, είναι ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και σεβασμού της πραγματικής ιστορίας του τόπου. Στην ελληνική πλευρά που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ότι με αυτήν είμαστε αντιμέτωποι σε αυτό το πλάνο, αυτό το φούσκωμα επιχείρει την τρομοκράτηση του εθνικού ακροτηρίου με το φάντασμα της εντός εισαγωγικών εισαγωγής μιας μεγάλης μειονότητας. Είναι αδιανόητο εν έτη 2010, ενώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει διαλύσει τους μισθούς, τις συντάξεις και όλα αυτά, να μην είναι δυνατόν να έρθουν οι πρόσφυγες, οι πολιτικοί. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από το 1948 πρέπει να μπορούν να επανακτήσουν την ελληνική υπηκότητα και να ισχύσει για τις περιουσίες τους ό,τι ίσχυσε και για τους και τις πρόσφυγες που έχουν ήδη επαναπατριστεί. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για το όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή το τι πιστεύει για τη μειονότητα ή δεν πιστεύει, αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, άπτεται ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο επίσημα άλλαξε ρότα, αποκατέστησε ακριβώς τη θέση των Aboriginal, των Ιθαγενών στην Αυστραλία, και ήταν ένα τρομερό δείγμα δημοκρατίας για εκείνη τη χώρα, την Αυστραλία, όπου τουλάχιστον ας έρθει επιτέλους μετά από λίγα χρόνια και αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.